Καλησπέρα. Θα δείξουμε σήμερα πώς μπορούμε να βάλουμε την εφαρμογή Gcam στα περισσότερα κινητά Android. Αν γράψουμε στην Google λοιπόν Gcam, μας βγάζει το site. Εμείς θα μπούμε σε αυτό το site που έχει τις εφαρμογές από διάφορους developers. Το site βρίσκεται και στην περιγραφή, μπορείτε να το δείτε πιο κάτω. Εδώ μας βγάζει τους περισσότερους, τους πιο συνηθισμένους. Εμείς αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε είναι εδώ, Urnix 05. Έχει για διάφορα κινητά και εδώ βλέπετε διάφορες εκδόσεις. Το καλύτερο είναι ότι πλέον έχουμε φτάσει στην έκδοση 8. Η Gcam, να πούμε ότι είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιούν τα κινητά της Google, τα Pixel. Εμείς την έχουμε πάρει και την χρησιμοποιούμε σε άλλα κινητά Android, με αποτέλεσμα οι φωτογραφίες που βγάζουμε να είναι αισθητά καλύτερες. Είναι θέμα software. Χρησιμοποιούμε το hardware του κινητού και μέσω αυτού του προγράμματος οι φωτογραφίες βγαίνουν καλύτερες. Η έκδοση 8 στο συγκεκριμένο developer είναι ακόμα σε beta έκδοση, άρα εμείς πάμε στην 7, στην τελευταία, που είναι πιο stable και είναι για περισσότερα κινητά. Επιλέγουμε λοιπόν να την κατεβάσουμε. Επιλέγουμε, εγώ την έχω κατεβάσει ήδη, ok, την ανοίγουμε. Εδώ δεν μας αφήνει να κάνουμε install, γιατί δεν το έχουμε επιτρέψει. Επιλέγουμε λοιπόν να αφήνουμε από αυτές τις πηγές να κάνει install ο Brave μας. Ok, είναι ο browser. Επιλέγουμε λοιπόν install και ξεκινάμε να κάνουμε την εγκατάσταση. Περιμένουμε λίγο. Ωραία, έγινε η εγκατάσταση. Τώρα πάμε στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι να τοποθετήσουμε ένα αρχείο το οποίο είναι συγκεκριμένο για το δικό μας κινητό. Αν δείτε εδώ πέρα στα configs, έχει διάφορα κινητά. Βλέπετε, έχει τις Asus, έχει LG, έχει OnePlus, έχει Realme, Samsung, Xiaomi, έχει τα πάντα. Εδώ πέρα το κάθε κινητό έχει το δικό του την παραμετροποίηση. Αν πάμε λοιπόν εδώ στο δικό μας, εγώ στην προκειμένη περίπτωση έχω το OnePlus, επιλέγω λοιπόν το OnePlus και κατεβάζω αυτό το αρχείο, το XML. Κατεβάζω λοιπόν αυτό το αρχείο, το XML που θέλω. Κατέβηκε και αυτό το αρχείο. Okay. Τώρα πρέπει με κάποιο τρόπο να το τοποθετήσω σε ένα συγκεκριμένο folder, έτσι ώστε να πάρει όλες τις ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιήσει η εφαρμογή που είναι συγκεκριμένα φτιαγμένες για το συγκεκριμένο μοντέλο. Πολύ πιθανό δηλαδή να έχετε κατεβάσει την Gcam, να την έχετε βάλει στο κινητό σας και τα αποτελέσματα να μην είναι τόσο καλά. Προσοχή, κατεβάστε το XML αρχείο που είναι για το κινητό σας. Πώς κάνουμε λοιπόν import σε αυτό το αρχείο? Αν πάμε εδώ πέρα λοιπόν, μας λέει κάποιες πληροφορίες. Πρέπει να φτιάξουμε έναν φάκελο που να ονομάζεται Gcam. Εμείς έχουμε την περίπτωση 7, έτσι, είμαστε στην έκδοση 7. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα φάκελο Gcam, τον τοποθετούμε στην συσκευή μας και μέσα σε αυτό τον φάκελο το Gcam φτιάχνουμε έναν άλλον που να λέγεται configs 7. Θα σας δείξω τώρα πώς γίνεται αυτό. Και μέσα εκεί κάνουμε copy-paste το αρχείο που κατεβάσαμε. Πάμε λοιπόν στο file manager που έχουμε. Έχω προκειμένα το files της Google, μπορείτε να το κατεβάσετε. Και εδώ λοιπόν πάμε στο Intel Store, στο δίσκο μας και δημιουργούμε ένα καινούριο φάκελο. Επιλέγουμε λοιπόν, λέμε καινούριος φάκελος, του δίνουμε το όνομα, συγγνώμη, Gcam, ok, δημιουργήσαμε τώρα το φάκελο. Εδώ λοιπόν θα φτιάξουμε ένα νέο υποφάκελο, θα το λέμε configs 7, έτσι. Configs 7, δημιουργήσαμε και αυτό το φάκελο. Τώρα πρέπει να έρθουμε να κάνουμε copy το αρχείο που κατεβάσαμε. Να το XML το αρχείο, το βλέπετε. Επιλέγουμε λοιπόν εδώ. Επιλέγουμε το αρχείο μας. Και του λέμε, συγγνώμη, συγγνώμη, copy to. Πήγαινε το λοιπόν στο Gcam, στο configs 7. Ok. Και του λέμε να κάνει copy here. Έχει πάει τώρα. Αν πάμε λοιπόν και δούμε το φάκελό μας, έχει μπει μέσα το αρχείο.
Πώς βλέπουμε τώρα να δούμε αν είναι όλα OK. Πάμε λοιπόν να βρούμε την εφαρμογή μας που έχουμε κατεβάσει. Η εφαρμογή που έχουμε κατεβάσει και έχει γίνει εγκατάσταση είναι το GCAM. Ορίστε, ανοίγουμε. Είμαστε έτοιμοι. Και πάμε τώρα να κάνουμε, αν πατήσουμε ανάμεσα στο κεντρικό κουμπί με τα δύο μας δάχτυλα, μας βγάζει να επιλέξουμε το config το αρχείο. Έχει πάει και το έχει βρει μόνο του. Του λέμε restore. Και έχει μπει στην κάμερα μας. Και είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε τη φωτογραφία που θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση. Ελπίζω να σας βοήθησα.